κατευθείαν για τον takedown ο Βασίλης. Ούτε δευτερόλεπτο δεν περιμένει, το είδε όμως ο Παναγιωτήδης και αμύθηκε. Όρθιε ξανά. Πάλι το takedown αυτή τη φορά τον έπιασε, αλλά καλό το σπρόλο από τον Παναγιωτήδη. Αμύνεται. Δεν θέλει να βρεθεί ο Παναγιωτήδης στο έδαφος. Πολύ δυνατά χτυπήματα εδώ και στο σώμα αλλά και στο κεφάλι. Συνεχίζει την προσπάθεια για τον takedown ο Νικολακόπουλος, αλλά έχει καλό σκρόλ μέχρι στιγμής ο Παναγιωτήδης. Τώρα γύρισε σε guard. Σε guard, κυνηγάει τη θέση guard. Βλέπουμε και τον Τόνι τον Χριστοδούλου απ' έξω στη γωνία του, του Βασίλη του Νικολακόπουλου. Full guard τώρα ο Γιάννης ο Παναγιωτήδης. Ελέγχει από πάνω. Ο Βασίλης προσπαθεί να ελέγξει από την guard, από κάτω. Δεν θέλει να αφήσει χώρο στον αντίπαλό του να του δώσει χτυπήματα. Αυτό κλειδώνει και τα χέρια στο σώμα του πάνω, να μην μπορείς να σηκωθεί και να βρει απόσταση. Κρατάει σφιχτά. Ψηλά και η guard, μόνο αν δεν κάνω λάθος. Είπαμε, είχε background στο Βραζίλιο Ζίτσου, μπλε ζώνη αν δεν κάνω λάθος. Να δούμε αν θα βάλει εδώ το παιχνίδι του έδαφος μέσα στο, στη μάχη. Κυνηγάει γενικά το παιχνίδι του έδαφος ο Βασίλης, αν και το αρέσει να παίζει από top θέση νομίζω περισσότερο. Το εδαφός του Αλέξης πολύ καλό στο έδαφος επίσης. Βλέπουμε εδώ κάποια χτυπήματα από τον Παναγιωτήδη, αυτά δεν κάνουν ζημιά, αλλά όπως είδαμε και νωρίτερα, σε αυτή τη θέση, χωρίς να συμβαίνει κάτι, του σηκώνει ο διαιτητής. Πρέπει να υπάρχει λίγο δράση εκεί για να επιτρέψει ο διαιτητής να συνεχίζει το παιχνίδι. Ξανά στο όρθιο να δούμε, θα πάει ο Νικολακόπουλος κανένα για το takedown. Δεν τον είδαμε να δοκιμάζει καθόλου την όρθια μάχη του σήμερα. Έχει μεγαλύτερο ρίτσο ο Παναγιωτήδης, ίσως να είναι καλή στρατηγική. Είναι πιο ψηλός, είναι πιο ψηλός, έχει χρήμα, είναι πιο μακρύς. Πήγε εδώ το takedown. Νομίζω να κυνηγήσει το takedown, κρατιέται ο Παναγιωτήδης από το κουβί, δεν τον αφήσει ο διαιτητής. Προσοχή τα χτυπήματα στην πλάτη, προσοχή τα χτυπήματα στην πλάτη. Στη σπονδυλική στήλη είναι, δεν, ενώ επιτρέπεται στο πλάι, στα πλευρά στα και στη... Στα πλευρά, ναι, σπονδυλική στήλη απαγορεύονται όλα τα χτυπήματα. Αυτό το εξηγεί εδώ και ο διαιτητής φαίνεται. Και συνεχίζει το παιχνίδι. Ναι, ο αγώνας. Δεν έγινε κάποια ζημιά. Ωραίο το 1-2 εδώ από τον Παναγιωτήδη. Λύθηκε το γάντι του Νικολακόπουλου, έχουμε άλλη μια διακοπή. Πολλές διακοπές αυτός ο αγώνας. Έτσι είναι, είναι και θέμα ασφάλειας πρώτα απ' όλα, πρώτα η ασφάλεια των αθλητών. Εννοείται, πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των αθλητών. Και εδώ το τζαμπ. Ωραίο το γόνατο όπως πήγε ο Νικολακόπουλος, είδε, έκανε αμέσως πίσω, πρέπει να το βρει και εκεί δυνατά. Τώρα συνεχίζει ξανά για το takedown. Ξανά γόνατο. Ξανά γόνατο, πήγε εδώ για ένα δυνατό χτύπημα. Αλλά... Πολύ επιθετικό ο Παναγιωτήδης, αλλά πρέπει πιστεύω να προσέχει γιατί μπαίνει συνήθεια σε θέση να απειλείται για takedown. Έτσι δεν θέλει να βρεθεί ειδικά από κάτω με έναν έμπειρο BJJ'er. Ο Βασίλης αυτό ακριβώς κυνηγάει. Έχει πάει για, έχει δοκιμάσει 4-5 νομίζω takedowns από την αρχή του αγώνα. Αυτή τη στιγμή τον πιέζει, για να δούμε αν θα πάει για το... Έχει καλή βάση ο Παναγιωτήδης αυτή τη στιγμή, κρατιέται στο όρθιο. Ανοίγει τα πόδια του για να χαμηλώσει το κέντρο βάρους, να έχει καλύτερη ισορροπία. Βλέπουμε εδώ ένα γόνατο στο... και από τους διαθλητές. Μπορεί να φαίνονται αυτά στον κόσμο ότι αυτό το γόνατο δεν κάνει μεγάλη ζημιά, αλλά άμα το κυνηγήσεις και επιμείνεις... Πάει αυξητικά, πάει αυξητικά. Δηλαδή έχουμε δει πολλούς αγώνες που άμα έχουν κρατήσει 2-3 γύρους, δηλαδή συνήθως αυτά στο τελευταίο γύρο έχουν αποτέλεσμα, δηλαδή δημιουργούν φορά στον αθλητή και στην κίνησή του. Θυμάμαι και στο Pride ότι βλέπαμε και στο UFC όταν πιανόντουσα στο κλίτς να πατάει ο ένας με τη φτέρνα την πατούσα του άλλου, το κουτουψέ του άλλου. Ναι, σε τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Χτυπήματα που ήταν με τη φτέρνα του κουτουπιού, καθώς είναι πολλά μικρά κόκκαλα πάνω στο πέλμα και μπορεί μετά απλά να μην μπορείς να περπατήσεις. Είναι δυνατά χτυπήματα, ασχετά αν δεν φαίνονται τόσο πολύ. Εδώ βλέπουμε καλούς αγκώνες από τον Παναγιωτήδη. Και καλή άμυνα ταυτόχρονα. Βλέπουμε στη γωνία. Θα πρέπει να βάλει λίγο περισσότερη ποικιλία ο Νικολακόπουλος στο παιχνίδι του. Πάει πολύ. Επιμένει στο takedown. Ναι, έχει βλέπουμε τον αδερφό τον Αλέξη στη γωνία του. Να του δίνει οδηγίες. Ο Αλέξης ο οποίος έχει καλή πυγμαχία. Ίσως θα έπρεπε και ο Βασίλης
να βάλει λίγο την πυγμαχία για να ο Παναγιωτήτης να μην περιμένει μόνο μια συγκεκριμένη τακτική, γιατί τώρα περιμένει τον takedown και γι' αυτό μπορεί και αν είναι τόσο καλά. Νομίζω σε striking ο Βασίλης Νικολακόπουλος έχει λίγο πιο άναρχο παιχνίδι, όπως ναι. Είναι πιο διαφορετικός παιχνίδι. Σίγουρα δεν έχει την τακτική και την τεχνική μάλλον του Αλέξη. Παρ' όλα αυτά έχει ένα, ξέρουμε ότι κυνηγάει χτυπήματα. Πήρε το takedown, το πρώτο takedown της βραδιάς, το κυνήγησε πάρα πολύ και το πήρε. Εδώ βλέπουμε ground and pound. Αυτό που περιμέναμε. Ξεκινούν πάλι αθλητές, δεύτερος γύρος. Δεύτερος γύρος στα 77 κιλά, Βασίλης Νικολακόπουλος με το άσπρο γκρι στο τσάκι, Γιάννης Παναγιωτήτης με το μαύρο κολάν. Στον πρώτο γύρο ο Παναγιωτήτης μπόρεσε και έλεγξε τις προσπάθειες για takedown του Νικολακόπουλου. Είδαμε και εδώ ένα ωραίο mid-kick. Βλέπουμε λίγο να ανασύνει βαριά ο Παναγιωτήτης. Δεν φαίνεται να ξεκουράστηκε πολύ στο διάλειμμα του γύρου, το ένα λεπτό. Και σίγουρα η άμυνά του κόστησε και σε δυνάμεις. Βλέπουμε εδώ ωραίο χτύπημα από τον Νικολακόπουλο. Τέλος του αγώνα με ground and pound. Πολύ ξαφνική νίκη από τον Νικολακόπουλο. Πέρασε ένα χτύπημα στο σώμα, νομίζω. Στο σώμα, ήταν ένα χτύπημα στο σώμα. Επίσης φαινόταν ότι ήταν ήδη κουρασμένος Παναγιωτήτης. Για να δούμε εδώ το story play. Ο Βασίλης Νικολακόπουλος με TKO στο δεύτερο γύρο.